Προετοιμάζεται ο Δήμος Παγκαίου έτσι ώστε να καλωσορίσει τους πρώτους τουρίστες, οι οποίοι έχουν ήδη επισκεφτεί βέβαια την περιοχή, καθώς η θερινή τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει. Για ακόμα μια χρονιά, σύμφωνα με τους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, το τουριστικό ρεύμα θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο και κυρίως από τη Βουλγαρία. Έχει αρκετούς Βούλγαρους, έχει Γερμανούς, έχει Τούρκους, έχει Ρουμάνους, έχει. Αλλά οι περισσότεροι ίσως είναι Βούλγαροι, ναι. Πέρυσι ήταν Βούλγαροι. Πάρα πολλοί Βούλγαροι έρχονται. Εδώ και 2-3 χρόνια έρχονται πάρα πολύ. Νοικιάζουν σπίτια, μένουν, άλλοι αγοράζουν. Είναι καλοί πελάτες, αφαίνουν χρήμα στην περιοχή. Οι συγκεκριμένοι που έρχονται σε εμάς είναι πολύ καλοί. Πολύ καλοί. Έχουν δηλαδή λεφτά. Θα είναι καλή χρονιά. Κυριότερο ρεύμα τουριστών από ποιες περιοχές είναι για την Έπαιρα μου? Τη Βουλγαρία. Είναι καλοί πελάτες, αφήνουν. Πάρα πολύ, ναι. Αφήνουν. Δουλεύουν. Μάλιστα, αρκετοί εξ αυτών επισκέπτονται τις περιοχές του Δήμου Παγκαίου ακόμα και το χειμώνα. Και το χειμώνα έρχονται. Σαββατοκύριακα έρχονται. Στις γιορτές. Από εδώ και πέρα ανοίγει η σεζόν. Ποια είναι η καλύτερη περίοδος για την Πέραμο? Ποιο, ας πούμε, δεκαήμερο του καλοκαιριού είναι αυτό που θα δουλέψει πολύ για την περιοχή? Ο 15 Αύγουστος εννοείται. Βασικά από τον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου και μετά, είναι κάθε μέρα έχει πολύ κόσμο. Τέλος, ο Δήμος Παγκαίου και η Δημοτική Κοινότητα Ελευθερών είναι έτοιμη στο να υποδεχτεί τους τουρίστες, αναφέρει στο ένα τσάνελ ο Αντιδήμαρχος Πάρης Γρηγοριάδης. Ο Δήμος, όπως βλέπετε και εσείς, έχετε προσωπική άποψη, προσωπική εικόνα και να τη μεταφέρετε αυτή στο κανάλι σας. Είμαστε έτοιμοι, υπάρχει η στοιχειώδης υποδομή για να καλύψει τις ανάγκες του καλοκαιριού. Μέσα από μικρά αλλά σημαντικά βήματα προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εικόνα της περιοχής μας και να κάνουμε πιο ευχάριστη τη διαμονή των πολιτών.